Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος εκπαίδευσης δικηγόρων και λογιστών, οι οποίοι θα τρέξουν τις διαδικασίες έκδοσης συντάξεων που εκκρεμούν εδώ και αρκετά χρόνια, υποθέσεις οι οποίες έχουν φέρει σε απόγνωση και οικονομικό αδιέξοδο εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους σε όλη τη χώρα. Ένας νόμος του Χατζηδάκη, όπου προβλέπεται πλέον η συμμετοχή δικηγόρων και λογιστών στη διαδικασία εκδόσεως των συντάξεων. Αυτό έγινε προς επιτάχυνση της διαδικασίας που ξέρουμε ότι είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό για την ελληνική πραγματικότητα και περιμένουμε, εν πάση περιπτώσει, να εκπαιδευτούν, να πιστοποιηθούν, θα δώσουν κάποιες εξετάσεις προκειμένου να αναλάβουν αυτό το έργο. Θεωρώ ότι θα συμβάλλει πολύ να αποσυμφορηθεί το σύστημα και να τρέξουν παγωμένες διαδικασίες και να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να πάρουν τη σύνταξή τους. Έχουν υποβληθεί συνολικά 3.600 αιτήσει από δικηγόρους και από λογιστές προκειμένου να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή, στο πρόγραμμα αυτό. Ήδη σήμερα πιστοποιούνται 1.200, 400 λογιστές και 800 δικηγόροι. Στη νέα διαδικασία έκδοσης συντάξεων, το ενδιαφέρον είναι έντονο από δικηγόρους και λογιστές και από το νησί μας. Όπως εκτιμάται, στα μέσα Οκτωβρίου, δικηγόροι και λογιστές θα παραλάβουν τους επίμαχους φακέλους προκειμένου να τρέξουν τις σχετικές διαδικασίες. Φανταστείτε ότι είναι σαν να μιλάμε για μια πρόσληψη, ας πούμε, πάρα πολλών υπαλλήλων, να το πω έτσι, στον ΕΦΚΑ. Τώρα, πώς θα λειτουργήσει στην πράξη, υπάρχουν διάφορες ενστάσεις και διάφορα ζητηματάκια. Θα τα δούμε εκ του αποτελέσματος, κρίνονται όλα αυτά. Οι πρώτοι συνάδελφοι θα είναι, πιστεύω, στα μέσα του Οκτώβρη έτοιμοι να παραλάβουν συνταξιοδοτικούς φακέλους. Τι ακριβώς θα κάνουν, θα κάνουν όλη την γραφειοκρατική διαδικασία? Όλη τη διαδικασία, που σημαίνει καταμέτρηση των ενσήμων που έχει κάθε εργαζόμενος ή επαγγελματίας, εάν έχει ένα φορέα ασφάλισης, εάν έχει δύο ή παραπάνω φορείς ασφάλισης, που εκεί είναι πιο δύσκολη διαδικασία, προκειμένου να ελεγχθεί αν πληρεί τις προϋποθέσεις και στη συνέχεια τι ύψος συντάξεως θα πάρει με βάση τα ασφαλιστικά χρόνια, την προϋπηρεσία. Οι εκκρεμείς συντάξεις στην Ανατολική Κρήτη αγγίζουν τις 12.000, με τους εργαζόμενους την ίδια ώρα να εκφράζουν την αντίθεσή τους στη διαδικασία εμπλοκής των ιδιωτών. Εμείς ως υπάλληλοι, αν πιστεύαμε πραγματικά ότι αυτοί οι άνθρωποι θα βοηθήσουν, θα τους θέλαμε δίπλα μας. Δυστυχώς, ο Υπουργός, ο κ. Χατζηδάκης, εκεί που αποσκοπεί είναι το να μοιράσει το φιλέτο, να το δώσει ιδιώτες, να σπάσει το δημόσιο, να το κάνει ιδιωτικό. Δυστυχώς οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε τις γνώσεις, ούτε την πόρεση για να μπορούν να αποκριθούν σε αυτό το κομμάτι. Θα έπρεπε ο κύριος Χατζηδάκης να ενεργοποιήσει όλο αυτό το μηχανισμό, να στελεχώσει τα υποκαταστήματα.